Λόγο μου, είναι... για να δούμε λίγο τώρα το κανονιστικό πλαίσιο με πιο ειδική από εμάς την κυρία Μπενέα. Καταρχήν, το κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει σαφώς ότι αν υπάρχει αντικανονικότητα σε ένα γήπεδο, κύρια ευθύνη έχει ο γηπεδούχος, εκτός αν πρόκειται για καιρικό φαινόμενο ημέρας, όπως είναι Μπάρμπαρα. Για παράδειγμα η Μπάρμπαρα. Αλλά ξέρετε, αυτός δεν ήταν ο αρχικός ισχυρισμός. Τον ακούσατε τον κύριο Σπανό. Έλεγε ότι εμείς παίξαμε πολλά μάτς στο Περιστέρι και κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε. Ενδεχομένως όμως, επειδή είδα και την τελευταία ανακοίνωση του Άστρομ. Ότι τα δοκάρια δεν ήταν σωστά. Έτσι όπως το είπε, νομίζω ότι δεν ήταν ένας ευτυχής υπερασπιστικός χειρισμός ή επιτυχής, αν θέλετε. Εκείνο που ξέρω είναι ότι στην τελευταία του ανακοίνωση ο Ατρόμητος φροντίζει να το διορθώσει και να πει ότι. Γιατί αυτό είναι και το κλειδί στο αθλητικό δικαστήριο, ότι αυτή η υπόθεση έχει να κάνει με το φυσικό φαινόμενο της ημέρας. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι και που θα επικρατήσει στα δύο αθλητικά δικαστήρια που θα γίνουν, είναι βέβαιο και στο πρωτόδικο και στην εφέσεων της ΕΠΟ, που τι είπε η ΕΠΟ, κυρία Μπενέα, για το φυσικό κομμάτι. Η τελευταία γενική συνέλευση που έγινε στην πατρίδα σας, κυρία Θωμαίδη, στη Θεσσαλονίκη, η ΕΠΟ ομόφωνα, από ό,τι γνωρίζω, πήρε απόφαση. Είναι Λευκό, νομίζω, όχι Ολυμπιακός μόνο. Ναι, ναι. Αυτό που είχε, μάλιστα το είχε πει ο κύριος Μπαλτάκος εδώ, πρόεδρος από τελευταία φορά, την πρώτη τελευταία φορά που είχε έρθει στην εκπομπή σας, ότι οι αποφάσεις των δικαστικών οργάνων, πειθαρχικών οργάνων της ΕΠΟ θα πρέπει να λαμβάνονται μέσα σε 5 μέρες. Και αυτή ήταν η απόφαση της ΕΠΟ, ότι θα πρέπει δηλαδή μέσα σε 5 μέρες να έχουμε απόφαση, ώστε γιατί διαφορετικά αλλοιώνεται και το πρωτάθλημα. Βεβαίως, όταν καθυστερούν οι αποφάσεις. Σε θέματα αγωνιστικού χαρακτήρα, όπως είναι αυτό. Όμως, κύριε Θωμαίδη, εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα τώρα. Πώς θα πιστούν οι δικαστές, γιατί δικαστές, τακτικοί δικαστές δικάζουν, οι οποίοι έχουν και άλλες υποθέσεις, πάρα πολύ φορτωμένοι πολλοί από αυτούς, πώς θα πιστούν, πώς θα γίνει αυτό να βγάζουν απόφαση μέσα σε 5 μέρες. Επίσης, πρέπει να πω κάτι, επειδή το συζήτησα και με ανώτατους παράγοντες δικαιοσύνης. Η ΕΠΟ μπορεί να βγάζει αποφάσεις στη Γενική της Συνέλευση, αλλά δεν μπορεί να νομοθετεί. Δηλαδή, είναι ένα θέμα αυτό. Υποτίθεται ότι έχει ένα πειθαρχικό κώδικα που πρέπει να τον ακολουθούν όλοι. Αλλά έχετε δίκιο. Αυτοί οι τακτικοί δικαστές δικάζουν και στα ποινικά ή στα αστικά δικαστήρια και ενδεχομένως δεν έχουν υποχρεώσεις. Δηλαδή, να είμαστε ρεαλιστές. Γι' αυτό λέω πώς θα τηρηθεί. Λέτε ότι είναι δύσκολο. Δεν ξέρω. Λέω πώς θα υποχρεωθούν. Πώς θα γίνει αυτό. Ναι. Μακάρι μένει να το δούμε, γιατί αυτό είναι το σωστό. Και μακάρι να σας πω κάτι, όχι μόνο στην ΕΠΟ, μακάρι να γινόταν γενικά στη δικαιοσύνη αυτό, να έχουμε δηλαδή αποφάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, για να μην υπάρχει αυτή η αρνησιδικία και η ταλαιπωρία του κόσμου και το χάνονται από υποθέσεις, παραγράφονται, καταστροφή. Τώρα, θα ήθελα να μάθω και την άποψη του κ. Αποστολίδη πριν.